υποδίεσαι έναν ρόλο αυτή τη χρονιά σε ένα σίριαλ, τον Δημήτρη Φαντή, ο οποίος έχει έναν μη ολοκληρωμένο έρωτα με μια γυναίκα, σωστά? Έρωτας είναι. Είναι το, το πάθος του, είναι ο μεγάλος του έρωτας, η αγάπη του. Αλλά τα έχει φέρει έτσι στη ζωή που δεν είμαστε μαζί. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, είδαμε ότι παντρεύτηκες, ένα γάμο έκπληξη θα λέγαμε, μετά από 10 χρόνια με την σύντροφό σου και πλέον σύζυγό σου, Μάρθα Αμαξοπούλου. Πώς και πήρες την απόφαση? Ήμουνα αντίθετος με το θεσμό, περισσότερο το θρησκευτικό, γιατί δεν με ενδιέφερε δηλαδή τόσο πολύ το να κάνω αυτό το. Να παντρευτώ σε εκκλησία και να κάνω το γάμο με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε δύο παιδιά. Ήταν δεδομένο δηλαδή. Δεν άλλαξε και τόσο πολύ τις συνθήκες και τα πράγματα για μας. Απλά ήταν κάτι που το θέλαμε και μας άρεσε και έπρεπε κιόλας να γίνει. Στους καλεσμένους, επειδή γνωρίζω ότι έχετε μια πολύ καλή σχέση και με τη Μαρία Σολομού λόγω και του παιδιού, ήταν καλεσμένοι στο γάμο? Όχι. Ήταν πολύ κλειστός ο κύκλος ούτως ή άλλως. Ήταν αυστηρά πολύ λίγα άτομα. Στη σχέση μου με τη Μαρία δεν την καθορίζει τώρα η πρόσκληση σε ένα γάμο ή όχι. Από τη στιγμή που έχουμε ένα παιδί μαζί, είναι εύκολο συνομιλούμενο ότι θα υπάρχουν κάποιοι βασικοί άξονες για να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να έχουμε μια αμοιβαία κατανόηση μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει, λογικό είναι. Να σε πάω και λίγο στο κομμάτι του Me Too. Είναι ήρωες οι άνθρωποι στο δικό μας χώρο που κατάφεραν και το κάνανε αυτό. Εσύ τις περιπτώσεις αυτές τις γνώριζες? Δεν τις γνώριζα σε βαθμό που θα μπορούσα να τις καταγγείλω. Αν δεν μπορεί το ίδιο το θύμα να μπορεί να ξεκινήσει την όλη διαδικασία, δεν μπορεί να το κάνεις εσύ μόνος αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν έχεις πάρα πολλά στοιχεία. Γιατί πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γυρίσει εναντίον σου δικαστικά πια. Όχι να γυρίσει εναντίον σου για τη δουλειά. Και επίσης, δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν μάρτυρες. Γνωρίζουμε πως η μητέρα σου διατηρεί και ένα κομμωτήριο. Και όπως ξέρουμε και εσύ, σπούδασες κομμωτική. Την έχεις βοηθήσει καθόλου? Αυτό το έκανα πάρα πολύ όταν ήμουν μικρός. Εγώ μεγάλωσα μαζί με τη μητέρα μου. Τις περισσότερες ώρες ήμουν στο χώρο εργασίας της, γιατί δεν μπορούσα να είμαι κάπου αλλού. Ως μόνο γονεϊκή οικογένεια έτσι ζούσαμε. Οπότε μεγαλωμένος ήμουν στο μαγαζί. Μετά δεν ξανασχολήθηκα. Είπες για μονογονική οικογένεια και ξέρω ότι έχεις ξεκινήσει μια αστική μη κερδοσκοπική που έχει ακριβώς αυτό το αντικείμενο της μονογονεϊκής οικογένειας. Λέγεται Μια Ζωή και είναι μια δράση που ξεκίνησε στην προηγούμενη καραντίνα από την εθελοντική ομάδα που έχουμε και διατηρούμε πάρα πολλά παιδιά, το οποίο ξεκίνησε μέσα από τα social, που βοηθάει χωρίς διάκριση τους ανθρώπους, όποτε υπάρχει ανάγκη, να στηρίξουμε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια ψυχολογική, οικονομική, συμβουλευτική, οτιδήποτε. Είναι κάτι το οποίο το ξέρω από μέσα. Πάντα ήμουν ευαισθητοποιημένος σε αυτό το μοντέλο οικογένειας, γιατί ξέρω τις δυσκολίες τους και τις ανασφάλειές τους. Ακόμα και τώρα, το 2021, το να μεγαλώνει μια μητέρα μόνη της ένα παιδί δεν είναι καθόλου εύκολο. Ήταν ένα μελανό σημείο στα παιδικά σου χρόνια αυτό? Όχι, δεν ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν ήταν μελανό. Απλώς αυτή ήταν η ζωή μου. Δεν ξέρω, δηλαδή ξέρω τι θυσίες πρέπει να κάνει η μάνα μου, ας πούμε, για να μπορεί να είναι ταυτόχρονα και γυναίκα και άντρας και εργαζόμενη και νοικοκυρά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για σούπερ ήρωα.